Η Μίνα Αρναούτη ζητάει 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο. Για να πάρει τα 200 χιλιάρικα. Ναι, για να πάρει ένα μέρος. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το κορίτσι έχει περάσει πολλά. Ενέρεση, έχει πάθει μεγάλη. Ουσιαστικά από την ασφαλιστική τα ζητάει ή νομίζω και ένα μέρος από την οικογένεια. Όχι, ασφαλιστική. Όχι, ασφαλιστική. Mm. Εδώ να πούμε ότι αυτή η κοπέλα δεν είναι ότι έχει περάσει πάρα πολλά πράγματα. Είναι ότι έχει αδικηθεί και από εσάς, εκεί απέναντι. Από τους φαν του Παντελή Παντελίδη. Που την βρίζανε πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δεν μπορούσε να βγει έξω το σπίτι της. Είχε κάνει 50 χειρήσεις και ακόμα συνεχίζει να τη βρίζουν. Λες και έφταιγε αυτή η κοπελίτσα για το ατύχημα που έγινε. Ήθελε αυτή να πάθει αυτό που έπαθε. Λοιπόν, και έχει είμαστε... και 36% λένε αναπηρία. Βέβαια. Είμαστε επιλικώς απαράδεκτοι όλοι μας. Άπαντες. Και οι δημοσιογράφοι και εσείς εκεί απέναντι. Και εσείς εκεί απέναντι. Έχετε ευθύνη και εμείς έχουμε ευθύνη. Έτσι, παρόλο που εμείς δεν πήγαμε ποτέ απέναντί της, θεωρώ ότι και εμείς μόνο που συζητάγαμε το θέμα αυτό και λέγαμε ότι έχει δίκιο η Αρναούτη και αφήσει την ησυχία της, και εμείς ακόμα εκεί ενοχλούσαμε. Γιατί είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Έκανε 15-20 εγχειρήσεις το κορίτσι για να μπορέσει να επανέλθει. Και να έρθει σήμερα. Και μέχρι πρόσφατα νομίζω έκανε. Δηλαδή ναι. Έχει σοβαρά προβλήματα. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Και δικαιούται να πάρει την αποζημίωσή της. Δικαιούται να την πάρει. Mm-hmm. Η ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να τους πληρώσει. Πρέπει να πληρώσει η ασφαλιστική εταιρεία. Όχι να πει η ασφαλιστική εταιρεία να ψάξει να βρει τρύπα για να ρίξει την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη. Όχι. Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι για αυτές τις περιπτώσεις να πληρώνουν. Ναι. Και αυτή η κοπέλα πρέπει να πάρει ένα μεγάλο ποσό. Εξάλλου δεν μπορεί να δουλέψει κιόλας. Ναι, πρέπει να πάρει ένα μεγάλο ποσό για να μπορέσει να φτιάξει να σηκωθεί όρθια σε αυτή τη ρημάδα τη ζωή, έτσι όπως την κατάντησαν κάποιοι μεγάλοι πολιτικοί. Όχι η τωρινή μόνο και η χθεσινή και η προχθεσινή. Λοιπόν, είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά. Οπότε αυτό. Μην ακούτε αυτά τα υπέρογκα ποσά. Έτσι ξεκινάει, είναι αυτά τα δικηγόρια. Εντάξει, θα βγει ένα 200-250 χιλιάρικα. Βγαίνει ένα μέρος. Ένα μέρος. 200-250 χιλιάρικα. Αλλά αυτά είναι ικανά να κάνει κάποιες δουλίτσες στο κοριτσάκι, έτσι ώστε να έχει έσοδα στην πορεία της ζωής της. Και βέβαια να τελειοποιήσει και αυτά με των εγχειρήσεων που έχει να κάνει ακόμα. Γιατί ακόμα έχει υπόλοιπο η κοπέλα αυτή. Να είναι καλά το κορίτσι και ευχόμαστε ή τις ασφαλιστικές εταιρείες να δουν σωστά τα πράγματα. Και να μην πάνε κόντρα και να πάνε να βγάλουν το πακέτο που τους ανήκει. Τους είπα και όχι τις ανήκει, γιατί και η οικογένεια Παντελίδη έχει πρόβλημα. Και η οικογένεια πρέπει να αποζημιωθεί κάποια στιγμή από την ασφαλιστική εταιρεία. Έτσι. Όλοι μαζί. Όλοι έχουν μπει σε μια περιπέτεια την οποία δεν ήθελε να μπει κανένας.